Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ουσιώδες θέμα σήμερα. Θα το βάλω στα SOS, στο playlist με τίτλο SOS. Η φίλη που έστειλε την επιστολή έχει βάλει τίτλο «Ο καλός, ο κακός και ο αχάριστος». Εγώ όμως έχω αλλάξει τον τίτλο και θα δείτε εδώ στο vlog ότι ο τίτλος είναι «Τι παθαίνουμε όταν δικαιολογούμε την τοξικότητα». Τι παθαίνουμε, τι κακά παθαίνουμε όταν δικαιολογούμε την τοξικότητα. Πάω να διαβάσω την επιστολή και να τη σχολιάσω. «Δεν μπορώ να μιλήσω στον Ενικό. Είναι ένα κουσούρι που έχω, οπότε, αξιότιμη κυρία Πετρίδου, δεν είναι το μόνο κουσούρι που έχεις αυτό που δεν μπορείς να μιλήσεις στον Ενικό, φιλενάδα. Αξιότιμη κυρία Πετρίδου, αξιότιμη φίλη, και είσαι αξιότιμη και πρέπει να τιμήσεις τον εαυτό σου και θα το καταλάβεις στην πορεία γιατί. Η βοήθεια που παίρνουμε ακούγοντάς σας είναι τεράστια. Ειδικά όταν μιλάτε για τον εαυτό σας και τη ζωή σας. Είστε εξαιρετικοί και σας ευχαριστώ πολύ. Ο σκοπός μας είναι να γίνετε κι εσείς εξαιρετικοί. Ο σκοπός μας είναι να γίνεις κι εσύ εξαιρετική και να τιμάς και να αγαπάς τον εαυτό σου και εσύ. Και εσύ και ο καθένας ο οποίος ψυχοεκπαιδεύεται εδώ στο κανάλι μας. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί σας τα γράφω όλα αυτά. Χρησιμοποιήστε τα όπως εσείς νομίζετε, αν βρείτε ότι έχουν κάποια αξία. Έχουν μεγάλη αξία και τα χρησιμοποιώ ευθύς αμέσως, φτιάχνοντας αυτό το βίντεο. Γιατί εσύ, αγάπη μου, είσαι ένα πολύ καλό κορίτσι που δεν θα πας ούτε στον παράδεισο. Υπάρχει ένα βιβλίο μιας Αμερικανίδας φεμινίστρες που έχει τίτλο «Τα καλά κορίτσια πάνε στον παράδεισο, τα κακά πάνε παντού». Εσύ ούτε στον παράδεισο δεν θα πας έτσι όπως ζεις τη ζωή σου. Πρέπει να συνέλθεις. Παρακολουθώ τα τελευταία βίντεο που κάνετε για τους ναρκισσιστές και για τους τοξικούς. Εδώ να πούμε ότι οι ναρκισσιστές είναι σίγουρα τοξικοί, οι τοξικοί δεν είναι πάντα ναρκισσιστές. Ο όρος τοξικός σημαίνει για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δηλητηριώδη επίδραση η συμπεριφορά του και ο τρόπος που λειτουργεί απέναντι στους άλλους. Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζεται από ναρκισσισμό, ένας άνθρωπος που έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βαθιά εγωκεντρικός, ενδιαφέρεται μόνο για τα δικά του συμφέροντα, τα οποία συνήθως είναι κακώς νοούμενα προς τους άλλους τα δικά του συμφέροντα και χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενσυναίσθησης, συναισθηματικής ενσυναίσθησης, δεν συμπονεί τους άλλους και δεν έχει φιλότιμο. Είναι ο τύπος του ανθρώπου εκείνου που είναι ο εαυτούλης του και μόνο. Και είτε μπορεί να είναι ένας φανερός ναρκισσός, δηλαδή κάποιος ο οποίος να βγάζει μάτι από μακριά ότι είναι τόσο εγωκεντρικός και τόσο παρτάκιας, ή να είναι ένας κρυφός ναρκισσός, κάποιος ο οποίος να παρουσιάζεται ως καλός άνθρωπος και ευγενικός και με καλό χαρακτήρα και ότι είναι αχάριστοι εκείνοι οι οποίοι τυχόν το χαρακτηρίσουν ναρκισσό. Στα γράμματα που παίρνετε και στα σχόλια, οι περισσότερες λένε ναι, ο άντρας μου είναι ναρκισσιστής, οι γονείς μου είναι τοξικοί και λέω πώς και το λένε τόσο εύκολα. Μόνο εγώ δίνω δικαιολογίες στους ανθρώπους. Εσύ είσαι καλή και δίνεις δικαιολογίες στους ανθρώπους. Για αστείο το λέω. Και σκέφτομαι ότι το να έχεις αναγνωρίσει χωρίς καμιά αμφιβολία ότι κάποιος είναι τοξικός είναι καλά. Τουλάχιστον ξέρεις με τι έχεις να κάνεις και αν έχεις τη δύναμη παίρνεις και τις ανάλογες αποφάσεις. Λοιπόν, ο στόχος μας εδώ πέρα, διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης, είναι να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το κακό, να εντοπίζουμε το κακό, να το αναγνωρίζουμε, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και να ενδυναμωθούμε ώστε να πάρουμε και τις ανάλογες αποφάσεις. Και όπως έχω πει πολλές φορές, η ψυχοεκπαίδευση δεν αρκεί, πρέπει να συνδυαστεί με ψυχοθεραπεία και με προσωπικό πνευματικό αγώνα. Είναι προσωπικός πνευματικός αγώνας να υπερβείς την κατήχηση, την πλήση εγκεφάλου που σου έχει κάνει η κοινωνία, που σου έχει κάνει η θρησκεία, που σου έχει κάνει το σπίτι σου, που σου έχει κάνει το σχολείο, για το ότι πρέπει να αγαπάς και να σέβεσαι τους γονείς σου, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ότι πρέπει να βρίσκεις δικαιολογίες στους ανθρώπους, ότι πρέπει να σκύβεις και να λες και ευχαριστώ όταν σε από αυτόν. Γιατί μας έχουν μεγαλώσει τους περισσότερους
με μια νοοτροπία να γινόμαστε τα καλά θυματάκια. Οι καλοί συνεξαρτώμενοι, οι καλοί τα καλά πρόβατα. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που αυτός που σε έχει πληγώσει είναι κατά γενική ομολογία καλός άνθρωπος? Τι σημαίνει κατά γενική ομολογία? Ο ναρκισσισμός και η τοξικότητα του κάθε ανθρώπου με τον οποίο συνδιαλεγόμαστε είναι κάτι που το νιώθουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν είναι κάτι που ομολογούν γενικώς όλοι. Αλλά κάποια πράγματα που έχει κάνει, που ίσως να είναι και ελάχιστα μπροστά στην αγάπη που έχει δώσει, εσύ δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Για να καταλάβετε καλά, αυτή η κοπέλα τώρα νιώθει τύψεις και ενοχές. Γιατί κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι κατά γενική ομολογία είναι καλοί άνθρωποι και έχουν κάνει μικρά, λίγα πράγματα που σε έχουν πληγώσει, αλλά κατά ομολογία είναι καλοί άνθρωποι και είναι ελάχιστα αυτά τα κακά που έχουν κάνει και σε έχουν πληγώσει, εσύ είσαι ένας αχάριστος ο οποίος δεν μπορείς να συγχωρήσεις τα λίγα ελάχιστα κακά που σου έχουν κάνει αυτοί κατά γενική νομολογία καλοί άνθρωποι και αυτοί που έχουν δώσει πολύ αγάπη. Φίλε, να θέλεις πάρα πολύ ψυχοθεραπεία. Μα πάρα πολύ. Θες και πολύ ψυχοθεραπεία. Οξία, μάλιστα. Οξία, που είδε ο δόκτωρ στον ήλιο, σου λέει οξία ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, πώς λένε κάποιο έχει οξία μυγδαλίτη, δεν πρέπει να κάνει οξία ψυχοθεραπεία. Οι άνθρωποι είναι τόσο αντιφαντικοί. Μπορεί να είναι τίμοι και ευγενικοί και αξιοπρεπεί και να αγαπάνε πραγματικά. Και από την άλλη να έχουν άσχημη συμπεριφορά και να αδιαφορούν λόγω ανοριμότητας ή γιατί έχουν νεύρα ή προκαταλήψεις, δεν ξέρω εγώ τι. Λάθος. Διαφωνώ κάθετα μαζί σου. Ένας άνθρωπος είτε είναι καλός είτε είναι κακός. Είτε ένας άνθρωπος περνάει μια φάση στην οποία έχει παραδοθεί στα πάθη και τις αδυναμίες του και έχει αφήσει να τον καταβάλει ο κακός του εαυτός, είτε περνά μια φάση στην οποία με πνευματικό αγώνα και με ιδιαίτερη προσπάθεια είναι καλός άνθρωπος στα αλήθεια, όχι κατά γενική ομολογία και όχι τμήματικά. Δεν μπορεί κάποιος να είναι και καλός και κακός. Δεν είναι οι άνθρωποι που είναι αντιφατικοί. Τα μηνύματα που έχεις μέσα στο μυαλό σου είναι αντιφατικά, οι σκέψεις σου είναι αντιφατικές. Προσπαθείς να συνδυάσεις όλη την πλήση εγκεφάλου που σου έχει γίνει μεγαλώνοντας με όλη την καινούρια γνώση που παίρνεις εδώ με το κανάλι μας. Αυτό είναι σχιζοφρενογόνο. Η λέξη σχιζοφρενογόνο δεν σημαίνει ότι θα πάρει σχιζοφρενία. Είναι μια λέξη που παραστατικά σημαίνει σαν να χωρίσει το μυαλό σου τα δύο. Έχω μια θεωρία ότι οι καλοί άνθρωποι κάνουν καμιά φορά τεράστια λάθη στις σχέσεις τους, γιατί αφού πιστεύουν ότι είναι καλοί, επαναπαύονται και ξεχυλώνουν, δεν επαγρύπνουν για το πώς φέρονται. Η θεωρία σου είναι λανθασμένη. Η θεωρία σου είναι άκυρη. Η θεωρία σου είναι για τα σκουπίδια. Αν κάποιος είναι καλός άνθρωπος, δεν είναι τυχαία καλός άνθρωπος. Και δεν μπορεί κάποιος να είναι καλός άνθρωπος και να επαναπαύει. Να άκου πώς το σκέφτηκες, δεν μπορώ. Να επαναπαύεται για το ότι είναι καλός άνθρωπος και επειδή επαναπαύεται, ξεχυλώνει. Και δεν επαγρυπνεί για το πώς φέρεται. Ίσα-ίσα το να είσαι καλός άνθρωπος τι σημαίνει? Το να είσαι καλός άνθρωπος σημαίνει να έχεις γνώση της ανθρώπινης φύσης, που η ανθρώπινη φύση έχει πολλές προκλήσεις και πολύ εύκολα κάποιος άνθρωπος μπορεί να γίνει εγκληματίας. Δεν είναι δύσκολο πράγμα κάποιος να σπάσει το φράγμα της ηθικής, να σπάσει το φράγμα της νομιμότητας και να εγκληματίσει, όχι απλώς να κάνει κακές συμπεριφορές. Καλός άνθρωπος είναι αυτός που έχει γνώση της ανθρώπινης φύσης, πόσο ευάλωτη είναι η ανθρώπινη φύση στο να πάρει κανείς τον εύκολο δρόμο της κακίας, και καλός άνθρωπος είναι αυτός που επαγρυπνεί συνεχώς, ούτως ώστε να είναι εντάξει. Χθες το βράδυ συνομιλούσα για αρκετή ώρα μέσω μηνυμάτων με μια φίλη, η οποία βρίσκεται σε μια χώρα του εξωτερικού, ξέρει ποια είναι, η οποία μου έγραψε. Σας διαβάσω λίγο τι μου έγραφε η ψυχούλα αυτή. Τι μου έγραφε αυτή η ψυχούλα που είναι μια εξαιρετική μητέρα. Αλλά ακριβώς επειδή είναι εξαιρετική μητέρα και ακριβώς επειδή είναι όντως καλός άνθρωπος, μου γράφει χθες το βράδυ. Έχω μεγάλη έγνοια, λέει, ότι μπορεί να μην είμαι καλή μαμά. Το αγαπάω πολύ το παιδί μου.
Προσπαθώ να μην κάνω τα λάθη που έκαναν οι γονείς μου, αλλά σίγουρα κάνω λάθη χωρίς να αντιλαμβάνομαι. Όταν τα αντιλαμβάνομαι, ζητάω συγγνώμη και προσπαθώ να επανορθώσω. Όμως, αν βλάψω ανεπανόρθωτα τα παιδιά μου, δεν θα φταίω εγώ. Αν είναι αγνία μου ή με τοξική τα παιδιά μου, δεν θα ταλαιπωρηθούν στο μέλλον. Και μου τα έγραφε αυτά τα πράγματα, τι ώρα μου τα έγραφε. Μου τα έγραφε η ώρα 12 τα μεσάνυχτα που δεν μπορούσε να κοιμηθεί, δεν μπορούσε να την πάρει ο ύπνος, επειδή έβλεπε τα βίντεο που κάναμε τις τελευταίες μέρες για την τοξικότητα των γονέων και την τοξικότητα των παππούδων και είχε άγνοια μην τυχόν. Και άθελά της έχει προκαλέσει τοξικές συμπεριφορές. Έχει προκαλέσει ψυχικά τραύματα στα παιδιά της από τοξικές συμπεριφορές δικές της, τις οποίες δεν τις έχει εντοπίσει για να ζητήσει συγγνώμη. Και δεν κοιμότανε το βράδυ. Βέβαια, κάποιος μπορεί να πει είναι και ενοχική αυτή η κοπέλα. Θα έλεγαν να έχει και ένα στοιχείο ενοχικότητας. Όμως αυτός είναι καλός άνθρωπος. Αυτός ο οποίος έχει έγνοια μην τυχόν και έγινε κάτι που το ξέφυγε. Όχι να κάνει ξεκάρφωτα κακά πράγματα και να λες μάνα μου ρε, επειδή είναι πολύ καλός και έχει φυσικαστεί, έχει ξεχυλώσει και δεν επαγρύπνησε. Άμα δεν επαγρυπνεί, δεν είναι καλός άνθρωπος. Η καλοσύνη σε αυτό συνίσταται. Στην καθημερινή απόφαση να παίρνεις το δρόμο της αρετής, το δρόμο της ηθικής και όχι το δρόμο της κακίας. Το δύσκολο δρόμο και όχι τον εύκολο δρόμο. Οι περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας είναι παρτάκηδες, όπως έχω πει προηγουμένως, είναι τεμπέλιδες ψυχικά, ηθικά και πνευματικά και σωματικά τεμπέλιδες και θέλουν τον εύκολο δρόμο, θέλουν τις εύκολες λύσεις, δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, προσπαθούν να βγάζουν πάνω στους άλλους τα παράπονά τους, να θεωρούν ότι φταίνε οι άλλοι για τα δικά τους ζητήματα και ζουν τη ζωή τους ανένοχα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα και νιώθουν ενοχές μετά τα θύματά τους, έλεος. Συγγνώμη που θυμώνω, αλλά εκτός από ελάχιστες, πάμε τώρα να δούμε πώς είναι η ζωή αυτής της φιλενάδας. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, στις περισσότερες σχέσεις μου, φιλικές και συναδελφικές, έχω το εξής πρόβλημα. Λοιπόν, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, στις περισσότερες σχέσεις της έχει το εξής πρόβλημα. Περνάει πολύς καιρός, μη σου πω και δεκαετίες ολόκληρες, μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι ο καλός φίλος, ο καλός συνάδελφος μας έχει τελικά μπιπ. Εννοείς μας έχει τελικά γαμίσει. Αλλά εξακολουθείς να το λες καλό φίλο και καλό συνάδελφο. Φταίω και εγώ, εννοείται, το καλό κορίτσι που όταν μου κάνουν κάτι, αντί να το συζητήσω αμέσως, βραχυκυκλώνω και δεν λέω τίποτα, γιατί τι να πω στον καλό τον άνθρωπο ή στην παιδική φίλη που με παραγαπάει ή στον συνάδελφο που εκτιμώ χρόνια. Ίσως είχε νεύρα, ίσως ήταν πιεσμένος. Το βάζω στην άκρη λοιπόν, αλλά δεν το ξεχνάω. Είσαι ένα θύμα. Ποιος σε κάλεσε? Η μάνα μου. Στην Κύπρο έχει μια πολύ έτσι παροιμία που λέει, δεν τρέπομαι να την πω. Πήγα στην τουαλέτα και σε κάλεσαν. Σέσαν και καλέσαν σε λέει. Ποιος σε κάλεσε εσένα να δικαιολογείς αυτούς που σε αδικούν? Φανταστείτε πόσο θυματοποιημένη είναι η κοπέλα αυτή, πόσο υπερβολικά υπερσυνεξαρτώμενη είναι, που τις κάνουν κακά και βγαίνει έξω, αντί να θυμώσει, αντί να τους την πει, αντί να σκίσει τα αιμάτια τους που σκίσω τα αιμάτια μου τώρα, που ακούω αυτά τα παράδεκτα πράγματα, βγαίνει από το δρόμο της για να τους δικαιολογήσει. Ίσως είχε νεύρα, ίσως ήταν το ένα, ο καθένας αν θα δικαιολογήσει κάποιον, είναι τον εαυτό του και θα το δικαιολογήσει για να το διορθώσει. Δηλαδή να παρακολουθήσει τη δική του συμπεριφορά και να πει για παράδειγμα εκείνη την ώρα είχα νεύρα και φέρθηκα απρεπώς. Οπότε τώρα που με έχουν φύγει τα νεύρα πάω και ζητάω συγγνώμη και επανορθώνω για το πώς φέρθηκα απρεπώς την ώρα που είχα νεύρα. Όχι το θύμα μου στο οποίο φέρθηκα απρεπώς να κάτσει να ψυχανεμιστεί ότι εγώ είχα νεύρα και να με συγχωρήσει χωρίς καν να ζητήσω συγγνώμη, χωρίς καν εγώ να το καταλάβω, χωρίς καν να διορθωθώ. Έτσι γινόμαστε διαβίου θύματα. Υπερσυνεξαρτώμενοι. Βρήκαμε νέα λέξη σήμερα. Σας τα έχω πει όλα σήμερα. Εντάξει, είμαι και λίγο ζώων, δεν συγκρούομαι εύκολα. Είσαι δειλή, είσαι φοβισμένη και δεν συγκρούεσαι εύκολα. Δεν αγαπάς αρκετά τον εαυτό σου, μην αποκαλείς τον εαυτό σου ζώων, σε παρακαλώ. Ούτε καν εγώ δεν σε αποκαλώ ζώων αυτή τη στιγμή.
Έχεις φοβερό ζήτημα με την υποταγή, υποτάσσεσαι. Όταν μου λες την κακία σου, εμένα καίγονται τα κυκλώματα του εγκεφάλου μου και δεν μπορώ να αντιδράσω, τέλος πάντων. Δεν είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν σου λένε την κακία τους, όταν σου φέρονται άσχημα, εσύ μπλοκάρεις, παλαβώνεις, βραχικυκλώνεις, όπως λες, καίγονται τα κυκλώματα του εγκεφάλου σου, επειδή ακριβώς δεν έχεις εκπαιδευτεί μεγαλώνοντας πώς να προστατεύεις τον εαυτό σου από οτιδήποτε κακό. Είναι ξεκάθαρο, χωρίς να διαβάσω παρακάτω, ότι έχεις κουπηθεί αγρίως στην παιδική σου ηλικία. Ότι έχεις μεγαλώσει με μια νομιμοποίηση της κακοποίησης. Σε έδερναν και σου λέγαν για το καλό σου σε έδερναν. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Έχεις αναφέρει κάτι ακροθυγός για τον πατέρα σου προηγούμενος στην πορεία. Στις περιπτώσεις αυτές όμως νομίζω το έχω πια συνειδητοποιήσει και πλέον δεν με νοιάζει να τελειώνω τη σχέση, ακόμα και αν είναι σχέση δεκαετιών ολόκληρο. Ευτυχώς που για έναν καλό φίλο, καλό συνεργάτη, άμα σε μπιπ, ευτυχώς που για είναι σχέση δεκαετιών τελειώνει τη σχέση, ευτυχώς. Βέβαια μου μένει τελικά μια απορία, τι στο καλό αυτός τελικά, τι φάση, αυτό που σου δείξει στο τέλος ήταν. Στο χωρισμό δείχνει ο άλλος τον πραγματικό του χαρακτήρα. Στη σύγκρουση επάνω δείχνει τι κολόπεδο ή τι καλόπεδο είναι. Τι ήταν, υποκριτής δεν ήταν. Πού το ξέρεις εσύ πως δεν ήταν υποκριτής. Εσύ πού το ξέρεις πως δεν ήταν υποκριτής. Γιατί το δικαιολογείς άμεσα και λες δεν ήταν υποκριτής. Ήταν καλός, ήταν κακός, ήταν βλάκας, ήταν κομπλεξικός. Αλλά στην τελική δεν με νοιάζει και τόσο. Ναι, δεν σε νοιάζει. Γιατί να σε νοιάξει εσένα τι είδους άνθρωποι σε κακοποιούν. Γιατί να σε νοιάξει εσένα να προστατεύσεις τον πολίτη με αυτού σου. Γιατί να σε νοιάξει, αφού μεγάλωσες και έμαθες ότι εσύ δεν έχεις αξία. Βεβαίως πρέπει να καταλάβουμε, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να καταλάβουμε τι τύποι ανθρώπων μας ξεγελάνε. Υποκριτής ήταν σίγουρα. Στο τέλος του ρόμπου σε κακοποιούσε και σε έκανε μπιπ, δεν ήταν υποκριτής. Αλλά όσο καιρό σου έπαιζε τον καλό, ήταν υποκριτής. Ξέρεις, η νάρκηση. Έχουν αυτό το στοιχείο. Όταν κάποιον δεν τον χρειάζονται ιδιαιτέρως ή δεν είναι ιδιαιτέρως κοντά τους, του φέρονται ευγενικά. Γιατί θέλουν να έχουν στην αυλή τους υπηκόους. Θέλουν να έχουν connections. Να έχουν networking. Να κάνουν διασυνδέσεις. Πώς πάει κάποιος σε ένα πάρτι και πάει από τραπέζι σε τραπέζι και από stand σε stand και κολακεύει κόσμο και λέει ωραία λόγια για να τους συμπαθούν, γιατί σου λέει αυτή έχει αυτή τη δουλειά, στο μέλλον μπορεί να τη χρειαστώ για το τάδε πράγμα. Αυτός έχει αυτή τη θέση, στο μέλλον μπορεί να το χρειαστώ για το τάδε πράγμα. Να κάνω networking. Ξέρουν κόσμο. Για να γίνει η δουλειά τους. Για να τους χρησιμοποιήσουν τους ανθρώπους μετά. Όταν δεν είσαι στο οπτικό τους πεδίο, δηλαδή δεν έχουν να κερδίσουν κάτι από σένα, θα σου φέρονται καλά, γιατί θέλουν να έχουν αυλικούς. Όταν όμως έρθει η ώρα που θα σε ξεζουμίσουν ξεκαθαρά, προκαλύπτα. Γιατί πλέον δεν θα τους είσαι χρήσιμος μετά. Μετά που θα σε μπιπ, δεν θα τους είσαι χρήσιμος. Θα σε πετάξουν σε στημένη λεμονόκουπα. Οπότε ναι, είναι υποκριτές. Είναι υποκριτές αυτούς με τους οποίους δεν συνδυώνεται στενά. Πρέπει να συνδεθείς στενά με έναν νάρκισο για να σε μπιπ, για να σε απαυτώσει. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαιδευμένο μάτι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι ειδικοί ψυχικής υγείας, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι survivors ναρκισιστικής κακοποίησης, επιζώντες ναρκισιστικής κακοποίησης, μπορεί να αντιληφθούν κάποιον ότι είναι νάρκισος ακόμη και αν δεν είναι ιδιαίτερα κοντά τους και δεν τους έχει κάνει ζημιά ή κακό αυτός ο ίδιος. Όμως, ένας άνθρωπος που είναι ανυποψίαστος δεν μπορεί να. Εσύ δεν είσαι απλώς ανυποψίαστη. Εσύ έχεις δεχθεί τρομερή πλήση εγκεφάλου ώστε να είσαι το τέλειο θύμα. Τι σημαίνει δεν σε νοιάζει και τόσο, να σε νοιάζει. Αυτές τις μέρες έχουμε σοκαριστεί όλοι και έχουμε πάθει διάφορα, γιατί έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες για μια οικογένεια στην Ελλάδα, όπου το κορίτσι μιας οικογένειας που είναι 22 ετών, το αγόρι που είναι 17 ετών, εγκαλούν τον πατέρα τους και τη μητέρα τους και καταγγέλουν
ότι οι γονείς τους τους κακοποιούσαν σεξουαλικά και ότι μάλιστα ο πατέρας έφερνε και τους φίλους του και την παρέα του να κακοποιήσει σεξουαλικά τα παιδιά του. Δεν ξέρουμε αν δεν έχει εκδικαστεί ακόμη υπόθεση, δεν γνωρίζουμε, δεν έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη. Όμως, το σοκ, το φοβερό που παθαίνει η ελληνική κοινωνία ακούγοντας ότι θα μπορούσε ένας πατέρας να κακοποιεί τα παιδιά του και να φέρνει και την παρέα του να κακοποιήσει τα παιδιά του, σε ψυχολογικό επίπεδο γίνεται συνέχεια. Οι Έλληνες γονείς και οι Κύπροι γονείς μεγάλωναν και μεγαλώνουν παιδιά τα οποία κακοποιούν ήδη ψυχικά, κακοποιούν ήδη συναισθηματικά και θα διαβάσω στη συνέχεια στην επιστολή της φίλης πώς γίνεται αυτή η ψυχική και συναισθηματική κακοποίηση για την οποία έχουμε μιλήσει ούκο λίγες φορές στα βίντεο. Κάνουν όλα αυτά τα κακά στα παιδιά τους οι Έλληνες και οι Κύπροι γονείς και προετοιμάζουν τα παιδιά τους, τα κάνουν grooming. Η λέξη grooming σημαίνει προετοιμάζω κάποιον για να τον χρησιμοποιήσω και συνήθως χρησιμοποιείται για τους παιδεραστές αυτή η λέξη, ούτως ώστε να μπορούν να τους κακοποιούν και η γειτονιά. Και οι συνάδελφοι τους στο μέλλον και οι ερωτικοί τους σύντροφοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ξυπνήστε! Ξυπνήσουμε! Κάτι ανάλογο όμως μου έχει συμβεί και με τους γονείς μου που έχουν πια πεθάνει. Μικρή τους υπεραγαπούσα, ιδίως τον πατέρα μου. Ήταν καλοί και αξιόλογοι άνθρωποι, τρυφεροί. Με αγαπούσαν χωρίς καμιά αμφιβολία. Εισαγωγή, υπεραγαπούσε τον πατέρα της. Ήταν καλοί και αξιόλογοι άνθρωποι, τρυφεροί άνθρωποι. Και την αγαπούσα χωρίς καμία αμφιβολία. Τώρα, το γεγονός ότι δεν έχεις εσύ καμία αμφιβολία ότι σε αγαπούσα δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Όμως εγώ είμαι κολλημένη με τα αρνητικά τους. Ενώ εσύ είσαι η κακιά που είσαι κολλημένη με τα αρνητικά τους, ενώ αυτοί ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, αξιόλογοι, τρυφεροί και σε αγαπούσα χωρίς αμφιβολία. Μικρή ήμουν η άριστη μαθήτρια, το καλό. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Μικρή ήμουν η άριστη μαθήτρια, το καλό παιδί, το υπάκουο μέχρι βλακείας. Και σήμερα είσαι υπάκουη μέχρι βλακείας. Και σήμερα είσαι υπάκουη στην πλήση εγκεφάλου που σου έχει γίνει μέχρι βλακείας. Ό,τι έλεγαν ήταν Ευαγγέλιο για μένα. Δεν μπορούσα καν να σκεφτώ να κάνω κάτι που θα τους στεναχωρούσε. Ήμουν ντροπαλή χωρίς απαιτήσεις. Αλλά είχα γλώσσα. Αυτό ναι. Θέλω να πω, αν μου έκαναν κάτι, αν με μάλωναν, εγώ κλάμα κακό θα φώναζα την αδικία που ένιωθα. Και πολύ καλά έκανες. Και ήταν πολύ φυσιολογικό όταν ήσουν μικρή να φωνάζεις και να κλαις για την αδικία που ένιωθες. Α, ένα λεπτό. Αν σου έκαναν κάτι και σε μάλλον. Οι τέλειοι γονείς. Μεγαλώνοντας δεν ερχόμουν πλέον σε σύγκρουση μαζί τους γιατί δεν έβρισκα πια τον λόγο. Τι να πω και τι να παραδεχτούν. Δεν έκαναν πια και τίποτα δραματικό. Κρατήστε το αυτό, ότι δεν έκαναν πια και τίποτα δραματικό οι γονείς της. Και αυτή είναι υπερβολική και χάριστη που τους το κρατάει. Έκανα τη δική μου οικογένεια, μεγάλωνα τα παιδιά μου. Αυτό είναι ένα άλλο κωμικοτραγικό δυστυχώς κεφάλαιο. Δεν ξέρω γιατί το ονομάζεις κωμικοτραγικό, αλλά θα έπρεπε, αν είχες τους τέλειους και καλούς γονείς, τους τρυφερούς που σε αγαπούσα χωρίς αμφιβολία, να μην είχες δυσκολία στο να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Μήπως οι γονείς σου δεν ήταν τέλειοι. Μήπως δεν ήταν τρυφεροί. Μήπως δεν σε αγαπούσα χωρίς καμιά αμφιβολία. Μήπως δεν είσαι τρελή. Και κάνεις εσύ κάνεις gaslighting του δικού σου εαυτού, λόγω ενοχών. Ήμουν συνειδητοποιημένη για το τι λάθη είχαν κάνει οι γονείς μου. Α, κάτσε ένα λεπτό, έκανα λάθη οι γονείς της. Μα έκανα λάθη τέλει οι γονείς. Μα έκανα λάθη αυτοί τόσο τρυφεροί και αγαπητικοί γονείς. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Όμως μπορούσα να τα δικαιολογήσω. Νάτε πάλι. Να δικαιολογούμε τα λάθη των γονέων μας. Νεύρα, ανοριμότητα, ιδεολειψίες για το πώς πρέπει να ζεις τη ζωή, δικές τους ματαιώσεις, ίσως και απλά χαζομάρ. Αυτά που διάβασα τώρα είναι πράγματα που έκαναν οι καλοί γονείς, οι τρυφεροί και χωρίς αμφιβολία αγαπητικοί. Νεύρα, ανοριμότητα, ιδεολειψίες για το πώς πρέπει να ζεις τη ζωή, δικές τους ματαιώσεις, ίσως και απλά χαζομάρ. Νόμιζα ότι επειδή μπορούσα να εξηγήσω γιατί έκανα λάθη, τα είχα ξεπεράσει κιόλας. Εσύ είσαι σε ένα άλλο level. Εσύ έχεις γίνει δικηγόρος του διαβόλου. Έχεις γίνει δικηγόρος των δημίων σου. Ναι, έχεις γίνει δικηγόρος αυτών που σε έχουν βλάψει. Πόση διαστροφή έχει ο εγκέφαλος σου μέσα, πόση.
Δεν εννοώθηκε η διαστροφή. Εννοώ διαστροφή τρόπου σκέψης λόγω πλήσης εγκεφάλου. Όλα εκτός από το σημαντικότερο, το ότι ενώ είχα άλλες φιλοδοξίες, κατέληξα στη δουλειά του πατέρα μου που δεν ήθελα, κάτι που έγινε η αιτία για 1000 προβλήματα στη ζωή μου. Πώς αυτοί τόσο καλοί γονείς, οι οποίοι σίγουρα σε αγαπούσαν, σε έφεραν στο σημείο να δυσκολευτείς και να είναι κωμικοτραγικό το πώς μεγάλωσες τα δικά σου παιδιά και να έχεις καταλήξει και να κάνεις μια δουλειά που δεν ήθελες. Αλλά εσύ είσαι αχάριστη, που έχεις νεύρα μαζί τους. Ναι, εσύ είσαι αχάριστη. Δεν μπορούσε όμως να αλλάξει πια κάτι και γιατί να στεναχωρώ τα γεροντάκια με το να τους λέω ότι δεν με στήριξαν όσο έπρεπε και άλλα τέτοια. Μήπως θα το παραδέχονταν κιόλας τα γεροντάκια, μάνα μου, τα καημένα, τα καλά τα γεροντάκια. Με το Φωτοστέφανο. Όλα τα είχαν κάνει τέλεια, έλεγαν. Όλα τα βρήκαμε έτοιμα στο πιάτο. Και αν έτρωγα ξύλο μικρή, έφταγα εγώ. Να τα μας οι τέλειοι γονείς. Έδιναν και ξύλο. Φοβεροί γονείς, τρυφεροί. Σ' αγαπούσαν χωρίς αμφιβολία. Χωρίς αμφιβολία. Όλα στα έδινε στο πιάτο, ακόμη και το ξύλο. Ξύπνα. Ξύπνα σύνελθε. Το πρώτο σοκ ήρθε όταν αρρώστησε και πέθανε η μητέρα μου. Δεν ένιωσα στεναχώρια, μόνο ταραχή. Είπα, οκ, είμαι πιασμένη με τα παιδιά μου που έχουν πολλά ζητήματα, με τα οικονομικά προβλήματα, ίσως να έχω και μια μόνιμη ψιλοκατάθλιψη που με κάνει να μην νιώθω έντονα συναισθήματα. Εσύ είναι πολύ πιθανό να έχεις δυσθυμία, δηλαδή μια μόνιμη κατάσταση κατάθλιψης. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να πας και σε ψυχίατρο να εξεταστείς, να σε διαγνώσει, να δούμε τι έχεις από όλες αυτές τις συναισθηματικές διαταραχές που παθαίνει ένα παιδί το οποίο κακοποιείται μεγαλώνοντας. Για να... Να δούμε τι θα γίνει, να σε φτιάξουμε. Ίσως φταίνε οι σφαλιάρες που έχω φάει εντωμεταξύ από τη ζωή. Να σου πω ως ψυχολόγος ότι οι σφαλιάρες που έχεις φάει από τη ζωή δεν είναι άσχετες με τους τέλειους καλούς γονείς σου. Δεν είναι άσχετες, είναι πάρα πολύ σχετιζόμενες. Βλέπε συνεξάρτηση, βλέπε θυματοποίηση, βλέπε όλα αυτά που κάνουμε εδώ στο κανάλι. Το ίδιο συνέβη μετά από χρόνια και με τον πατέρα μου. Παλιά νόμιζα ότι δεν θα το άντεχα αν πάθαιναν κάτι. Και τώρα αυτό, ούτε πένθος, ούτε κλάματα, ούτε τίποτα. Όταν πεθάνει ένας άνθρωπος που μας έχει βλάψει, ένας άνθρωπος που μας έχει κακοποιήσει, ένας άνθρωπος που ήταν επικίνδυνος για μας, είναι εντελώς φυσικό να μην νιώθουμε πένθος και να μην κλαίμε. Χωρίς να σημαίνει ότι αν νιώθουμε πένθος και κλαίμε για κάποιον που πέθανε, ότι αυτός δεν μας έχει βλάψει και δεν μας έχει κακοποιήσει. Αλλά εσύ, επειδή καταπίεζες συνεχώς τον εαυτό σου να μην δείχνεις το θυμό σου και να μην δείχνεις την αντίδραση σου στην τοξικότητα που δεχόσουν από τους νάρκιστους γονείς σου, οι οποίοι τα έκαναν όλα τέλεια και σου τα έδιναν όλα στο πιάτο και αν έτρωγες ξύλο, έφταιγες εσύ, μετά σου βγήκε αυτό με τα θάνατο. Τα χρόνια περνάνε και εγώ όλο και πιο πολύ νιώθω αδικημένη και όλο και λιγότερο μπορώ να ξεχάσω τις απογοητεύσεις που πήρα από αυτούς, τις παραλήψεις τους και τα λάθη τους. Κάποτε έπρεπε να τα σκεφτείς. Αφού δεν τα σκέφτηκες όταν ήταν ζωή, να τα σκεφτείς τώρα. Ενώ όλα τα δικαιολογώ, αδυνατό να τους συγχωρήσω. Χαίρομαι που δεν μπορείς να τους συγχωρήσεις πλέον. Χαίρομαι. Σημαίνει ότι έχεις αρχίσει να γίνεσαι πιο φυσιολογικός άνθρωπος, πιο υγιής προσωπικότητα. Σε σημείο που νιώθω αχάριστη όταν τα θετικά τους ήταν τόσο περισσότερα από τα λάθη. Με βλέπεις πως σε βλέπω, ναι. Θα σε δω ακόμα λίγο. Νιώθεις αχάριστη όταν τα θετικά τους ήταν το πολλά από τα λάθη. Είναι κάποια λάθη που κάνουν οι γονείς. Που όσα χρήματα και αν σου δώσουν, όσα σπίτια και αν σου γράψουν, όσες περιουσίες και αν σου δώσουν, όσο και αν ας σου δώσουν και τη δουλειά τους να δουλέψεις. Δεν ξεπλύνονται τα κακά που έχουν κάνει. Επειδή έχουν δίνουν χρήματα και επειδή λένε καλά λόγια και επειδή σου λένε ότι στάδωσαν όλα στο πιάτο. Θα προτιμούσα να μπορούσα να πω ναι, ήταν ένας νάρκιστος ο πατέρας μου. Βεβαίως και ήταν νάρκιστος ο πατέρας σου, αλλά δεν μπορείς να το πεις γιατί έχεις θέμα εδώ. Όμως ήταν καλός, έντιμος, τρυφερός, μια ζώτα. Κόρη σέβερνε.
Θυμάμαι το τρυφερό βλέμμα του, τη φροντίδα του να μας διασκεδάσει, να μας ταΐσει, να μας εξασφαλίσει οικονομικά, να μας πει για τη ζωή. Από την άλλη όμως, αδιαφορούσε για τις επιθυμίες μου όταν δεν συμφωνούσα με τις δικές του, με έδερνε όταν τσακωνόμουν με τον αδερφό μου, δημιουργούσε άσχημη ατμόσφαιρα στο σπίτι, τσακωνόταν με τη μαμά μου, την έβγαζε τρελή σε ό,τι έλεγε και είχε στο τσεπάκι τα μισογυνιστικά σχόλια για μένα. Και πόσες λάθος αποφάσεις, πόσες βαριές κουβέντες, πόσα τσιτάτα χωρίς πραγματική προσέγγιση. Και αυτός ο άνθρωπος είναι καλός! Ξυπνήστε! Σταματήστε να δικαιολογείτε τους θήτες σας! Δείτε εδώ πόσο χωρισμένο είναι το μυαλό σου. Λοιπόν, θα προτιμούσα να μπορούσα να πω ναι, ήταν ένας νάρκισσος ο πατέρας μου. Όμως ήταν, ακούστε να φρίξετε, όμως ήταν καλός, έντιμος, τρυφερός, μοιαζόταν. Θυμάμαι το τρυφερό βλέμμα του, τη φροντίδα του να μας διασκεδάσει, να μας ταΐσει, να μας εξασφαλίσει οικονομικά, να μας πει για τη ζωή. Ο νάρκισσος ο οποίος προσπαθούσε να κάνει καλή εντύπωση. Τι ήταν στην πραγματικότητα όμως ο πατέρας σου? Από την άλλη όμως, θα διαφορούσε για τις επιθυμίες μου όταν δεν συμφωνούσα με τις δικές του, με έδερνε όταν τσακωνόμουν με τον αδερφό μου, δημιουργούσε άσχημη ατμόσφαιρα στο σπίτι, τσακωνόταν με τη μαμά μου, την έβγαζε τρελή σε ό,τι έλεγε και είχε στο τσεπάκι τα μισογυνιστικά σχόλια για μένα. Και πόσες λάθος αποφάσεις, πόσες βαριές κουβέντες, πόσα τσιτάτα χωρίς πραγματική προσέγγιση. Κάτι ανάλογο και με τη μητέρα μου. Μακάρι να θυμόμουν μόνο τα νεύρα, την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά, την άδικη κριτική που μου έκανε για όλα η μάνα της αυτή και το ξύλο που έτρωγα ακόμα και μπροστά στις φίλες μου, γιατί λέει τσακωνόμουν μαζί τους και τις αντιμιλούσα. Όμως θυμάμαι και τόσα άλλα, τη φιλομάθειά της, την τρυφερότητα, το χρόνο που περνάγαμε μαζί, τις χαζές συμβουλές της, τα γέλια που κάναμε. Ήταν καρανάρκηση και δύο σου οι γονείς, οι οποίοι ώρες έβγαζαν μια ελκυστική προσωπικότητα έτσι να σε ελκύσουν και να σε γοητεύσουν, γιατί την άρκηση θέλουν να έχει ο κόσμος καλή εικόνα για αυτούς. Και όσο περνάει ο καιρός, λες και θέλω να με δικαιολογήσω και να μην νιώθω τύψεις, όλο και θυμάμαι ξανά και ξανά άσχημα περιστατικά και λάθη τους. Όταν θυμάσαι ξανά και ξανά άσχημα περιστατικά και λάθη τους, είναι το υγιές κομμάτι του μυαλού σου, προσπαθεί να σε συνετίσει. Προσπαθεί να σε ταρακουνήσει να συνέλθεις. Και μετά τις καλές στιγμές και πάλι από την αρχή. Τις καλές στιγμές της θυμάτητος είναι εξαρτώμενο κομμάτι του εαυτού σου, το θυματοποιημένο κομμάτι του εαυτού σου, το δημιούργημα αυτών των τεράτων, των άρκησων γονέων σου. Και όπως αναρωτιέμαι για τους άλλους και βρίσκω και καλά και κακά, έτσι και για μένα την ίδια δεν μπορώ πια να πω τι συμβαίνει. Δεν έχεις ηθική πηξίδαση, επειδή έχεις μάθει, σε έχουν διδάξει ότι το κακό είναι καλό, δεν μπορείς να διαχωρίσεις το καλό από το κακό. Είμαι κακοποιημένη, είσαι εξαιρετικά κακοποιημένη. Είσαι πολύ τραυματίας ψυχικά. Είμαι υπερβολική, είμαι ευαίσθητη, είμαι ανέσθητη, είμαι αχάριστη, είμαι άνθρωπος που δεν μπορεί να συγχωρεί, είναι όλα αυτά μαζί ή υπεραναλύω ότι μου συμβαίνει. Είσαι μια κακοποιημένη ψυχή η οποία υποφέρεις από τα δεινά που σου είχε επιφέρει η συναισθηματική και σωματική κακοποίηση που έχεις δεχτεί αβέρτα κουβέρτα από τους γονείς σου, η ναρκισιστική κακοποίηση που έχεις δεχτεί από τους γονείς σου, οι οποίοι σου έκαναν ταυτόχρονα και gaslighting και σε έκαναν να πιστεύεις ότι ήσουν τρελή όταν αντιδρούσες. Θα ήθελα φυσικά να είμαι σαν κάποιους ανθρώπους που λένε απλά «εγώ τους γονείς μου τους υπεραγαπούσα, με έχουν κάνει αυτό που είπε». Μάλλον και στη δική μου περίπτωση ισχύει αυτό, αλλά με αρνητικό τρόπο, με εκτίμηση. Ένας κακός είναι κακός. Ένας άνθρωπος που μας κακοποιεί, μας κακοποιεί. Είναι εντελώς αφύσικο και αψυχολόγητο το θύμα να προσπαθεί να βρίσκει δικαιολογίες για το θήτη. Ή το θύμα να συγχωρεί το θήτη χωρίς καν ο θήτης να έχει συνειδητοποιήσει τα λάθη του, χωρίς να έχει ζητήσει ουσιαστική και ουσιαστικά συγγνώμη και εξακολουθώντας να τα κάνει. Η περίπτωση της φίλης αυτής
Είναι μια περίπτωση μιας γυναίκας η οποία μεγάλωσε με πλήση εγκεφάλου για το ότι είναι κακό παιδί όταν αντιδράει, ότι πρέπει να είναι καλό παιδί και να σκύβει και να λέει και ευχαριστώ και να δέχεται την όποια κακοποίηση δέχεται από τους γονείς της χωρίς οποιαδήποτε αντίδραση και ταυτόχρονα θεωρεί ότι οι γονείς της είναι εξαιρετικά καλοί άνθρωποι, στήλη της κοινωνίας, pillar of the community. Αυτό έχει μετουσιωθεί στις σχέσεις της με όλους τους ανθρώπους και ο θυμός αυτός που βγάζει προς τους γονείς της με τα θανάτια είναι μία μόνο ένδειξη του πόσο αποθυμένου θυμού έχει μέσα της, τον οποίο φυσικά και στρέφει προς τον εαυτό της και γι' αυτό τον λόγο ίσως υποφέρει και από μακροχρόνια κατάθλιψη. Δεν μπορώ να πω ότι σίγουρα υποφέρει από μακροχρόνια κατάθλιψη, η ίδια όμως το γράφει αυτό το πράγμα. Πιάσε τον πολίτη με αυτό σου σύρετον και πάρε τον οπωσδήποτε για ψυχοθεραπεία, οξία ψυχοθεραπεία και στο ψυχίατρο για να δούμε τα ζητήματα της καταθλίψης και για αντικαταθλιπτική θεραπεία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, σώσε το μυαλό σου. Είσαι κρίμα. Γιατί χρησιμοποιείς το μυαλό σου ενάντια στον εαυτό σου. Σου έχουν εγγράψει το λογισμικό μέσα σου το οποίο παίζει. Πέθαναν και αυτοί σου μιλάνε μέσα στο μυαλό σου. Έχουν πεθάνει, έχουν φύγει, έχουν πάει που έχουν πάει και ακόμη σου μιλάνε μες στο μυαλό σου και ακόμη σε κάνουν να νιώθεις ενοχές όταν θυμώνεις μαζί τους. Είναι φυσιολογικότατο να θυμώνεις για την κακοποίηση που έχεις δεχθεί ως παιδί. Ειδικά όταν αυτή η κακοποίηση συνεχίζεται σε όλη σου την ενήλικη ζωή στην οποία οι γονείς σου είναι ζωντανοί και μέχρι το τέλος υποστηρίζουν ήταν οι τέλειοι γονείς και τα έκαναν όλα τέλεια και ότι εσύ είσαι υπερβολική. Και εσύ είσαι αχάριστη και εσύ είσαι δεν ξέρω εγώ τι είσαι. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν πήγες no contact μαζί τους όσο ήταν ζωντανή. Πήγαινε no contact μαζί τους τώρα που είναι πεθαμένοι. Και ο μόνος τρόπος για να πας no contact μαζί τους είναι να κάνεις ψυχοθεραπεία, να διορθώσεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, γιατί σκέφτεσαι αλλοιωμένα. Είναι προϊόν πλήσης εγκεφάλου ο τρόπος που σκέφτεσαι. Και πραγματικά δεν μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Πραγματικά μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να σε γαμίσει ψυχολογικά, να σου κάνει ένα σωρό κακά και εσύ να προσπαθείς να το δικαιολογήσεις. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ πολύ. Ξύπνα. Η υπερβολική καλοσύνη που έχεις εντός αγωγών καλοσύνη, γιατί είναι κακοποίηση προς τον εαυτό σου, σε κάνει συνεργό των όποιων κακοποιητών σου. Ξύπνα. Ξυπνήστε, να ξυπνήσουμε. Και η συγχώρεση δεν είναι τόσο σημαντική. Το να συγχωρέσουμε τους γονείς μας που μας έχουν κακοποιήσει. Το πιο σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας και στο αδικημένο παιδί που έχουμε μέσα μας τα δικαιώματά μας, το δίκιο μας και να πορευόμαστε στη ζωή μας με μια πολιτική μηδενικής ανοχής στην οποιαδήποτε κακοποίηση. Και αν οι γονείς μας που είναι ζωντανοί εξακολουθούν να μας επανακακοποιούν, που μπορεί να το κάνουν όχι με το να μας δέρνουν, ξέρω, όταν είμαστε 45 χρονών. Μπορεί να το κάνουμε με το να μας λένε μειωτικά σχόλια. Μπορεί να το κάνουμε με το να μας κοιτάνε με ένα απορριπτικό βλέμμα. Μπορεί να το κάνουμε με χίλιους άλλους δύο τρόπους. Με το να μας λένε ψέματα, με το να μας υποσκάπτουν, με το να δημιουργούν τριγωνισμούς μέσα στην οικογένεια. Οι ενάρκης έχουν πάρα πολλά όπλα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξηγιάνει τη σχέση του με τον εαυτό του δεν δέχεται να τον κακοποιεί κανένας, ούτε κάποιος καινούριος που θα έχει στη ζωή του, ούτε κάποιος που τον κακοποιούσε έκτοτε. Έξω η τοξική και έξω η νάρκηση, πραγματικά σοβαρά σας λέω. Και όταν βρείτε τη δύναμη να το κάνετε αυτό, όταν βρούμε τη δύναμη να το κάνουμε αυτό, να διώξουμε εντελώς από τη ζωή μας οποιοδήποτε μας κακοποιεί ψυχικά, οποιονδήποτε μας προκαλεί αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, οποιονδήποτε μας μειώνει, οποιονδήποτε μας κάνει να νιώθουμε ότι είμαστε ο τελευταίος άνθρωπος της γης και ότι δεν είμαστε καλοί άνθρωποι και ότι είμαστε υπερβολικοί και ότι είμαστε χάριστοι γιατί πήραμε τόσα λεφτά και πήραμε τόση αγάπη και τόση τρυφερότητα. Ναι, πήρε αγάπη και τρυφερότητα από τον άνθρωπο που την έδερνε και της έλεγε μισογενιστικά σχόλια. Oh my God. Oh, Θεέ μου, είναι φοβιστικό. Γιατί με έχει συνεπάρει τόσο πολύ αυτό το θέμα, γιατί μιλάω και στον εαυτό μου πριν κάποια χρόνια. Μιλάω και στον νεότερο εαυτό μου, που γινόμουν 1500 κομμάτια προκειμένου να χωρέσω από τη μια, να χωρέσω από τη μια την αγάπη του αυτού μου και από την άλλη την συνύπαρξη με τους κακοποιητές μου.
και να προσπαθώ να συγχωρώ και να βρίσκω καλοσύνη σε ανθρώπους οι οποίοι εξακολουθούν να θεωρούν ότι έχουν πάντα δίκαιο, εξακολουθούν να θεωρούν ότι ήταν τέλειοι, εξακολουθούν να θεωρούν ότι είναι αδικημένοι, εξακολουθούν να θεωρούν ότι είναι υπερβολικό το παιδί τους, ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα επειδή έχει παράπονο που το σάπιζα στο ξύλο, ότι είναι ανώριμο και δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι του κάναν το ένα, του κάναν το άλλο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, εγώ για να τα ξεπεράσω όλα, αποφάσισα να μην επιτρέψω να μου συμβούν άλλα στο παρόν και στο μέλλον. Οπότε κάποια στιγμή θα μπορέσω να τα ξεπεράσω αυτό που έχω συμβεί στο παρελθόν. Αν όμως συνέχιζα να δέχομαι να μου συμβαίνουν, δεν θα μπορούσα να τα ξεπεράσω ποτέ. Εντάξει. Ήμουν τόσο έντονη επειδή θέλω και εγώ να ακούσω αυτό που είπα. Αδέρφια, συναγωνιστές, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς και πολύ αγάπη, φίλε, να δεν ελπίζω να μην σε έχω κάνει κατά, να σε βοηθήσω θέλω.